Θα σε ευχαριστώ. Να πάει καλά η χώρα μας. Πάνω απ' όλα. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας, κύριε Γεωργιάδη. Και ψηλά στην Β' περιφέρεια των Αθηνών. Παλαιότερος από το κοινοβουλίο, τον κύριο Φίλη στην πρώτη θητεία που εύχομαι να είναι ευδόκιμος και. Και παραγωγική. Αντάξα των προσδοκιών του. Κύριε Φίλη, να ξεκινήσουμε από όλα αυτά. Ευχαριστώ, κύριε. Να είστε καλά. Αυτή η ευγένεια μας τσακίζει. Καλά ξεκινάμε, ναι. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Φίλη, τελικά η ελληνική κυβέρνηση ζητά κούρεμα από μείωση του χρέους, αυτό που είχαμε πει, του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, ή όχι? Η ελληνική κυβέρνηση ζητά με κάθε τρόπο να μειωθεί ο λογαριασμός του χρέους. Και από 300 τόσα δισεκατομμύρια που χρωστάει ο ελληνικός λαός, να πάει όσο το δυνατόν λιγότερο. Στη μέση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και σε μεγαλύτερη δυνατότητα χρονική να απλωθεί η απληρωμή του εναπομείνοντος χρέους. Αυτό βεβαίως για να συμβεί χρειάζεται να αξιοποιήσουμε πολλές τεχνικές και πολλές πολιτικές δυνατότητες. Συνεπώς, όλη η συζήτηση που γίνεται τώρα, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, είναι μια συζήτηση που αφορά τη μείωση του δημόσιου χρέους και της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης, γιατί εμείς την τελικά τεχνική και πολιτική απόφαση για τη μείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδος την εντάσσουμε στην ευρωπαϊκή διάσκεψη για τη μείωση του ευρωπαϊκού δημόσιου χρέους. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι από τον κύριο Βαρουφάκη χθες ακούσαμε κάτι που δεν το είχαμε ακούσει. Όχι. Προεκλογικά. Όχι. Εννοώ τον τρόπο, έτσι. Έχει υποθεί και ο κύριο Δαρασάκη και τον κύριο Βαρουφάκη σε συνεντεύξεις τους. Είχε ασκηθεί και κριτική τότε από ορισμένες πλευρές από την αντιπολίτευση τη σημερινή τότε κυβέρνηση ότι πάει να κάνει στροφή. Ναι, και έτσι. Δεν είναι στροφή όμως. Όχι, δεν είναι στροφή. Επαναλαμβάνω, ο στόχος της μείωσης να πληρώσουμε λιγότερα και σε μεγαλύτερο διάστημα ό,τι συμφωνήσουμε και όχι τώρα, ισχύει και στο τέλος, αφού τελειώσει η διαπραγμάτευση, στην αρχή είμαστε τώρα, θα δούμε ποιος είναι ο λογαριασμός. Όσοι υποστηρίζουν το σενάριο της στροφής κάνουν λόγο, λένε ότι δεν υπάρχει πια η λέξη διαγραφή και υπάρχει αυτό που λέτε εσείς, μείωση. Δεν υπάρχει λέξη διαγραφή με την έννοια της διαγραφής του ονομαστικού χρέους. Του ονομαστικού χρέους. Ναι, δηλαδή, χρωστάμε 320, λέμε αύριο ότι γίνανε 150 και είναι τόσο το επιτόκιο. Να σας πω ένα πράγμα. Αυτό είχε καταλάβει περισσότερο κόσμο, ναι, και να το κάνουμε σαφές. Διότι όταν λέμε, για παράδειγμα, λέει ο κ. Βαρουφάκης, την ιστορία των διμηνεκών ομολόγων. Ναι. Έτσι λέγονται. Είναι... Τα perpetual. Ναι, perpetual. Λοιπόν, αυτό σημαίνει, έχει γίνει από την Τράπεζα της Αγγλίας για χρέος. Δεν μία φορά έχει γίνει το από το 1750. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι παίρνει ένα ποσό από το μεγάλο, το δυσθεώρητο δημόσιο χρέος η ΕΚΟΥΤΟΥ, το παρκάρει, δεν γράφεται ως χρέος αυτό το πράγμα, ναι, δεν εξυπηρετείται το κεφάλαιο και θα δούμε τι θα εξυπηρετεί από τους τόκους αν εξυπηρετηθεί. Ως τόκος. Θα δούμε τι. Ναι. Άρα αυτό είναι εν της πράγμαση μία μείωση, ένα είδους κούρεμα. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό το ερμηνεύει η Νέα Δημοκρατία ως κολοτούμπα. Γιατί έχω δει διάφορους από το πρωί από τη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κολοτούμπα. Ένα λεπτό. Ή αν ήταν τόσο καλό, γιατί δεν το σκεφτήκατε και εσείς να το κάνετε. Ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα, αφήστε τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι θα πω εγώ, θα πει ο κ. Φίλη, θα πει ο κ. Ακελαρίδη, θα πει ο κ. Καραγκούνη. Σήμερα έχουμε μια πραγματικότητα. Ναι. Το χρηματιστήριο.